Αυτό το σημείο να πάμε στην υπόθεση του 31χρονου, να πω ξανά ένα καλό μεσημέρι στο Γιώργο Τσούκαλη, στο Γιώργο Σόμπολο και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας με τα νέα στοιχεία που έχουμε. Θα ξεκινήσω με τον Γιώργο Σόμπολο να μας δώσει τα στοιχεία. Τα πρώτα, καθώς βρίσκεται έξω από το δικαστικό Μέγαρο, είδαμε πριν και τον πολύ κόσμο που έχει συγκεντρωθεί εκεί. Γιώργο, είχες ξεκινήσει να μας λες τι γίνεται εκεί με τα σκυλιά. Λοιπόν, όπως είχαμε πει την Παρασκευή στη ζωντανή μας σύνδεση το μεσημέρι, Ζήνα, η πλευρά της οικογένειας του αγνοούμενου Μπάμπη είχε υποβάλει ένα αίτημα στην εισαγγελία προκειμένου να τοποθετηθεί πραγματογνώμονας ένας εκπαιδευτής, μια ομάδα που διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, οι οποίοι εντοπίζουν ανθρώπινα υπολείμματα. Το αίτημα του συνηγόρου του κ. Δημόπουλου έγινε δεκτό από τον εισαγγελέα και ορίστηκε πραγματογνώμονας ο συγκεκριμένος χειριστής σκύλων. Βλέπουμε και τα πλάνα, Γιώργο, επειδή δεν έχεις μόνιτορ εσύ και εικόνα, το σκύλο πάνω στη βάρκα. Και εγώ τώρα τα εντοπίζω αυτά τα πλάνα που μας έχει στείλει. Τι βλέπετε λοιπόν εκεί πέρα, είναι αυτό το σκάφος. Είναι το σκάφος που έχει ένα σκάφος το πυροσβεστικό σώμα, το έχει διαθέσει. Είναι πυροσβέστες πάνω στο σκάφος. Είναι ο χειριστής του σκύλου και ο σκύλος. Αυτός ο σκύλος έχει δυνατότητα, έχει την ικανότητα μάλλον, να αυτό το σκυλάκι που βλέπετε, το μαλινουά, το λυκόσκυλο, έχει τη δυνατότητα να οσφρίζεται, να μυρίζει σε μεγάλο βάθος, απόσταση, το αντικείμενο το οποίο ψάχνει. Τον και σε νερό δηλαδή. Και σε νερό. Και σε νερό, ακόμα και σε νερό. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Είναι ο σκύλος ο οποίος είχε πάει στα Τέμπη πριν από ένα μήνα, αν θυμάστε, στην εξέταση που έγινε στα διαλυμένα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όπου χάθηκαν δεκάδες ζωές εκεί πέρα, και εντόπισε, παρά το γεγονός ότι τα είχαν συνθλίψει λαμαρίνες, ανθρώπινα υπολείμματα, και βρίσκεται σε εξέλιξη εκείνη η έρευνα. Λοιπόν, αυτός ο σκύλος έψαχε χθες μεσημέρι, παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες που υπήρχαν στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, και έδωσε σημάδι, ενημέρωσε το χειριστή του ότι κάτι έχει μυρίσει, όμως λόγω των θυελωδών ανέμων δεν μπόρεσαν χθες να γίνουν έρευνες επιτόπιες στο σημείο. Μιλάμε για ένα σημείο που είναι μέσα στη λιμνοθάλασσα βάθους 4 με 7 μέτρα περίπου. Τώρα που μιλάμε, είναι πάλι στο ίδιο σημείο το σκάφος του πυροσβεστικής μαζί με τον σκύλο και το χειριστή του, και γίνονται έρευνες, νέες έρευνες. Θα σηκωθεί και ντρόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ εάν κληθεί αναγκαίο, θα έρθει και δίτης από την Πάτρα για να κάνει συγκεκριμένο έλεγχο. Από εκεί και πέρα, πίσω μου βλέπετε τον κόσμο του συγγενής του Μπάμπη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι από νωρίς το πρωί είναι εδώ πέρα στα δικαστήρια απ' έξω και περιμένουν να δουν τι θα πει ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι μέσα, είναι στον πρώτο όρφο εκεί που είναι η σημαία με τη βοήθεια του εικονολήτη μας, του Απόλλωνα του Δάρμα, σε αυτό το γραφείο που είναι πίσω ακριβώς από τη σημαία. Εκεί βρίσκεται το γραφείο της ανακρίτριας και εκεί είναι τώρα ο 51 ετών κατηγορούμενος, ο οποίος απολογείται για την υπόθεση. Τώρα το αν θα μιλήσει, αν θα πει κάτι ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα, θα το μάθουμε σε λίγο. Πάντως, αν κρίνουμε από τη στάση που τήρησε όλο αυτόν τον καιρό, το να πει κάτι, να μιλήσει, είναι απίθανο. Η απολογία ήταν ξεκινήσει στις 11 η ώρα. Ωστόσο, εξαιτίας της κινητοποίησης των εργαζομένων του δικαστικού μεγάρου, γιατί βλέπετε και τα πανό που έχουν σηκώσει στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου, προωθείται η μεταφορά του πρωτοδικείου από το Μεσολόγγι στην Πάτρα. Είναι ο δικαστικός Καλλικράτης, που σημαίνει κατάργηση 25 περίπου πρωτοδικείων και κάποιων εφετείων. Και είμαστε αντίθετοι και γι' αυτό είμαστε 3 μήνες σε απεργία. Λοιπόν, κύριε Τσούκαλη, είχατε πάει στο Μεσολόγγι. Τι λέει η δική σας έρευνα? Καταρχάς πρέπει να πούμε κάτι. Σήμερα το πρωί, μετά από συνεννόηση με τον Γιώργο τον Σόμπολο και την οικογένεια, αύριο θα βρίσκεται και η ομάδα της ΟΦΚΑΘ με επικεφαλή στον Χρήστο τον Ράμο. Θα μεταβώ και εγώ πάλι αύριο μετά τις 11 για να κάνουμε κάποιες εξειδικευμένες έρευνες, καθότι ο Χρήστος ο Ράμος έχει μια ισχυρή ομάδα. Μάλιστα θα βρίσκονται μέλη της ομάδος και από τα Γιάννενα και από το Αγρίνιο και από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχω πει κατά επανάληψη, ότι ο Μπάμπης παγιδεύτηκε εκείνο το βράδυ. Και αυτό αποδεικνύεται από το πρώτο ψέμα που είπε ο 50χρονος Κρεοπόλης, ότι τον κάλεσε δίθεν ο Μπάμπης.
με την άρση του απορρίτου αποδεικνύεται ότι τον κάλεσε εκείνος. Θα πρέπει να βάλουμε μέσα στην εξίσωση αυτό που έχω πει κατά επανάληψη, ότι το θέμα της χρυσοθυρίας, το οποίο φημολογείται, δεν έχουμε όμως κάτι συγκεκριμένο να πούμε, δεν έχουμε κάποια αποδεικτικά στοιχεία αυτή τη στιγμή, είναι όμως στο κάδρο των ερευνών και προσπαθώ να εντοπίσουμε άτομα τα οποία θα μας δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Ήδη χτες το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα περίπου, συνάντησα κάποιον άνθρωπο ο οποίος στο παρελθόν μας έχει δώσει πληροφορίες για αρχαιοκαπηλίες. Μάλιστα, η μία αρχαιοκαπηλία πριν από 8-10 χρόνια έγινε στην πόλη του Αγρινίου, όπου συνελήφθησαν 4 άτομα, 3 ημεδαπία αν θυμάμαι καλά και ένας αλλοδαπός. Όλα αυτά τα κυκλώματα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ευελπιστώ ότι θα μας δώσουν πληροφορίες και θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην άκρη του νήματος. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή καταθέτει, δεν έχω πολλές ελπίδες ότι θα μιλήσει, διότι μιλήσοντας το προφίλ του... Καλή, όμως για να δέσει ένα έγκλημα, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε, πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο. Ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο εδώ για να αφαιρέσει ο Κρεοπόλης τη ζωή του Μπάμπη? Ναι, πολύ εύστοχη ερώτηση, Ρούλα. Ένα κίνητρο που φαίνεται σε πρώτο πλάνο είναι 17.000. Για τα χρήματα. Τα χρήματα τις οποίες χρωστάει ο 50χρονος επιχειρηματίας στον Μπάμπη, και ο Μπάμπης του είχε θέσει όριο ότι μέχρι την Κυριακή θέλει τα χρήματα για να φύγει στην Ιταλία, να πετάξει στην Ιταλία που είναι η δουλειά του. Όμως δεν θα εκπλαγώ καθόλου αν αυτό το κίνητρο είναι το μικρότερο και υπάρχουν και άλλα κίνητρα. Θέλω να πω το διερευνών. Ο κύριος Καλιακμάνης από την πρώτη στιγμή λέει ότι πρέπει να βρεθεί το όπλο, γιατί το όπλο θα μιλήσει. Γιώργο μου. Είναι πιο εύκολο να βρεθεί το πτώμα. Είναι πιο εύκολο. Για πες, Γιώργο μου. Είναι πιο εύκολο να βρεθεί το όπλο, γιατί το όπλο έχει μια μεγάλη μάζα μετάλλου, που μπορεί πιο εύκολο να βρεθεί από ένα πτώμα που έχει θαυτεί ή που έχει μπει κάτω από τη θάλασσα, κάτω από τη λίμνη. Το όπλο μπορεί ή να το έχει βάλει εκεί που είναι και το πτώμα, οπότε αν βρεθεί το όπλο να βρεθεί και το πτώμα, ή να το έχει απομακρύνει από εκεί, αλλά θα δείξει πράγματα. Θα μπορεί να δείξει πώς κινείται αυτός ο άνθρωπος. Τώρα, σε αυτό που είπε ο Γιώργος, συγγνώμη Γιώργο, ένα λεπτό δώσ' μου μόνο. Σε αυτό που είπε ο Γιώργος, συνήθως βλέπουμε ότι όταν κάποιος δανείζει σε κάποιον και ο άλλος δεν τα επιστρέφει πίσω, αυτός που είναι το λογικό, δεν υπάρχει σε ένα φόνο, αυτός που σκοτώνει είναι αυτός που δεν του δίνουν πίσω τα λεφτά. Δεν σκοτώνει αυτός που έχει πάρει τα λεφτά. Που χρωστάει τα λεφτά. Δηλαδή θα μπορούσε... Μα είναι δυνατόν, ακούστε. Είναι χρήματα, του δάνεισε χρήματα ο Μπάμπης χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Το κάτω-κάτω μπορούσε να το πει. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν μου έχει δώσει. Δεν μου έχει τι αποδείξει. Καλά. Πάντα κάτι. Πώς έγινε. Πάντα κάτι. Δημήτρη. Κάποια από τα χρήματα, Γιώργο, έχουν μεταφερθεί διαμέσου τραπεζικού. Δεν λέει τίποτα αυτό. Μου χρώσταγε εμένα. Μου μετέφερε χρήματα στο λογαριασμό μου γιατί μου χρώσταγε. Μπορεί να αποδείξει κάποιο ότι. Μου μετέφερε τα λεφτά. Μου μετέφερε τα λεφτά για να μου τα δανείσει. Δηλαδή. Δεν ξέρουμε τι διεμήθη. Γιώργο, πόσο εύκολα σκοτώνει κάποιο. Γιατί δεν θέλει να επιστρέψει. Αλλά δεν σημαίνει ότι εκτός, και αυτός ο οποίος χρωστάει δεν σκοτώνει. Εκτός, Γιώργο, εκτός αν υπήρξε συμπλοκή. Δηλαδή, ακριβώς. Αν πήγανε για κυνήγι και του είπε, αν υπήρξε συμπλοκή, περίμενε ρε Ρούλα ένα λεπτό. Για κυνήγι το θεωρώ απίθανο να πήγαν για ένα λοιπόν, και μόνο λόγο. Ένα λεπτό ρε Ρούλα. Τα καλά του ρούχα. Συγγνώμη κορίτσι μου, έτσι πηγαίνουν. Κάποιος έντονος διάλογος. Ξέρουμε πολύ καλά από το ρεπορτάζ όταν πάνε. Ότι προηγήθηκε έντονος διάλογος, Γιώργο, όταν ο Μπάμπης του έθεσε όρο θα συμφωνήσουμε. Τα χρήματα. Θα συμφωνήσουμε. Άρα, γιατί δεν μπορεί να τα έχουμε τα δύο μαζί, ή υπήρξε συμπλοκή ενώ του είπε πάμε για κυνήγι και Ρούλα πάνε έτσι, γιατί πάνε για λαθρέο κυνήγι και δεν πάνε ντυμένοι σαν κυνηγοί. Γιατί το βράδυ, αν του σταματήσει ένα στυροφύλακα, του κατάσχει και το όπλο και το αυτοκίνητο. Εγώ το δέχομαι. Περίμενα ένα λεπτό, αφού δεν με αφήσει. Όπω δεν θέλω να μου απαντήσει αυτό. Άσε να τελειώσω αυτό που είπε ο Γιώργο. Είναι σημαντικό αυτό που λέει. Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Γιώργο. Αν λοιπόν πέστε ότι έγινε μια συμπλοκή, τότε δεν μπορεί να το έχει προμελετήσει. Εδώ βλέπουμε όμως ότι το πτώμα προφανώς έχει κρυφτεί επιμελώς.
Άρα αυτό δείχνει πολλά. Δείχνει. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αίματα στο αυτοκίνητο, άρα δεν τον σκότωσε μέσα στο αυτοκίνητο, αν τον σκότωσε, δεν είμαστε δικαστήριο. Ούτε έξω από το αυτοκίνητο, κουτιά που ήταν πίσω στα σκυλιά και, για τα σκυλιά και λοιπά γύρω-γύρω, που σημαίνει όχι κοντά στο αυτοκίνητο, ίσως τον πήγε σε κάποιο μέρος, του είπε πάμε εδώ. Ήταν άλλοι μαζί του. Είχε μετά, άρεσε, ούτως ή άλλως. Ευσταθεί και αυτό που λέει ο Γιώργος. Δεν μας... Είναι η αρχαία Καλλιδόνα. Δεν μας στερεί κανείς το δικαίωμα. Δεν μας στερεί κανείς το δικαίωμα να βάλουμε μέσα στην εξίσωση. Να υπήρχε κι άλλο αυτοκίνητο και να υπήρχε και σε έτσι, μπράβο. Δεν είπα, τίποτα. Κύριε Γιώργο, ένα στοιχείο να πω. Όλα είναι πιθανά. Κύριε Καλιακμάνη, πάνω σε αυτό που μου είπατε, ότι δεν φορούσε τα ρούχα παραλλαγής αυτά που βάζουν οι κυνηγοί. Βράδυ δεν πάνε. Ένας κυνηγός, όποιος και αν πηγαίνει, όπου και αν πηγαίνει, ακόμη και ελαφρέα, δεν θα φόραγε αθλητικά παπούτσια πάνινα για να πάει μέσα στους βάλτους, θα φόραγε τα αρβιλάκια του. Δεν έβαζε τα ρούχα. Περιμένετε ένα λεπτό. Περιμένετε να σας πω, γιατί όσοι είναι κυνηγοί και ξέρουν αυτό το είδος κυνηγιού, καταλαβαίνουν τι λέω. Ρούλα, μπορεί το αγριογούρουνο που... μεταξύ σας, σας παρακαλώ να συντονίσω το αγριογούρουνο που μπορεί να είναι μέσα στον δρόμο. Δεν χρειάζεται να φορέσεις, ούτε μπότες. Κύριε Τσούκαλη, να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία άρση απορρίτου επικοινωνιών. Εάν υπήρχαν άλλα άτομα, είναι πάρα πολύ εύκολο και απλό να βρεθούν στα σημεία, ποια άλλα σήματα ήταν δίπλα, έτσι, ποια άλλα κινητά έχουν κάνει connect και πάνω απ' όλα θα μπορούσε η αστυνομία να ξέρει αν υπήρχαν και άλλα άτομα εκείνη την ώρα, τη χρονική στιγμή. Τις κεραίες. Δίπλα από τις κεραίες. Άρα αυτή τη στιγμή το να υπήρχαν και άλλοι συνεργοί πιστεύω μπορεί να είναι και μυστικό της προανάκρισης να το ψάχνει ακόμα η αστυνομία. Μπορεί. Ίσως. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει τα δίπλα άτομα. Θέλει ειδικές γνώσεις και πάρα πολλά αυτό το στοιχείο πρέπει να το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Κάποια στιγμή μπορεί. Μα είπα στο πίσω. Μα δεν το θεώρησα δεδομένο. Είπα ότι το κρατάμε. Πολύ καλά το είπες. Πολύ καλά το είπες. Ότι μπορεί. Άριστα. Όπως επίσης θέλω να πω κι άλλο, στρατηγέ. Το θέμα του όπλου που ανέφερε ο Γιώργος πολύ σωστά. Αλλά εάν το όπλο το ρίξε μέσα στο βάλτο, σε ένα βάθος ή μέσα στη λίμνη, στη λιμνοθάλασσα, σε 4-5 μέτρα. Το όπλο δεν μυρίζει. Ναι, μεν είναι εύκολο να εντοπιστεί, αλλά οξύμορα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να μυρίσει όπως ο σκύλος που μπορεί να μυρίσει ένα ανθρώπινο μέλος. Ανιχνευτής μετάλλων. Και εκτός αυτού το όπλο μπορεί να κρυφτεί πολύ πιο εύκολα από μία σωρό. Είναι δε η μορφολογία του εδάφους, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, τέτοια που χαρακτηριστικά κάποιος κυνηγός στο μεσολόγιο μας είπε το εξής. Αν θέλεις να κρύψεις και έναν ελέφαντα. Το κρύβεις εύκολα. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ταοξή. Ο κύριος Ταοξής πριν είπε ότι εκεί, σε αυτή την περιοχή, πολλά μυστικά υπάρχουν, κύριε Ταοξή. Καταρχήν, τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε αλλεπάλληλα κρούσματα, φαινόμενα ανθρωποκτονιών. Οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμες. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να εξιχνιαστούν οι δράστες και κάποιες είναι ακόμα εντός πολλών εισαγωγικών ανεξιχνίαστες, Γιώργο. Έχεις δίκιο. Το ξέρει γιατί... να βάλουμε την εξίσταση. Μαζί πηγαίναμε και εγώ και εσύ και ο Γιώργος ο Σόμπολος. Να πω όμως κάτι. Αν υπάρχουν πολλά μυστικά, τα οποία μυστικά έχουν να κάνουν με αυτό που φαντάζεται και μου δίνει το στίγμα ο Γιώργος, περί αρχαιοκαπηλείας, χρυσοθυρίας, χωρίς τώρα να μιλάμε για το συγκεκριμένο, αλλά που όλα αυτά κάπου να οδηγούν, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Βέβαια. Για να το πούμε. Όμως πιθανολογούμε. Κύριε Τσούκαλη, να μεταφέρω δύο πληροφορίες. Βεβαίως. Και κύριε Τσούκαλη, αν θέλετε να τις σχολιάσετε. Ο Γιώργος Σόμπολος, αν... Και ο Γιώργος Σόμπολος. Η πρώτη είναι ότι μαθαίνω ότι απομακρύνεται λίγο το σενάριο της άσκησης δίωξης για το συνεργό. Για το άτομο που φέρεται για 16 δευτερόλεπτα μετά το έγκλημα να συνομίλησε με τον Κρεοπόλη. Η μία πληροφορία που αν θέλετε να τη σχολιάσετε. Και γιατί φέρεται ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία που να το δένουν, γιατί οι αστυνομικοί θυμίζουμε ότι έψαχναν ποιος είναι αυτός που μπορεί να βοήθησε τον κατηγορούμενο στη μεταφορά του πτώματος. Και το δεύτερο, μαθαίνω κύριε Τσούκαλη ότι έχει κλείσει κατά κάποιο τρόπο μία πρώτη φάση της έρευνας, διότι το κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών έχει φύγει από το Μεσολόγγι και έχει γυρίσει στην Αθήνα. Αν θέλετε λίγο να μας σχολιάσετε αυτά τα δύο. Ναι, είναι γεγονός ότι απομακρύνεται για το συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος ήταν στο κάδρο. Όμως, Αλέξανδρε, δεν αποκλείεται μετά από τις ανακρίσεις που γίνονται ή νέες προσαγωγές που μπορεί να γίνουν για συμπληρωματικές καταθέσεις
να προκύψουν υπόνοιες για άλλα άτομα. Μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά ανοίγουν τα στόματα. Όσον αφορά και το θέμα των ανθρωποκτονιών, το οποίο ανεχώρησε για την Αθήνα, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ, θα πρέπει να πούμε, μην ξεχνάμε ότι πλέον μέσα στην εξίσωση για την εξιχνίαση αυτής της εξαφάνισης μπαίνει πάρα πολύ το θέμα της ανακριτικής επιστήμης. Τι σημαίνει αυτό? Με νέες προσαγωγές για συμπληρωματικές καταθέσεις, αν κάποιος έχει καταθέσει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές ή απέκρυψε κάτι σε μια νεότερη κατάθεση, θα του ξεφύγει. Όταν κάποιος λέει την αλήθεια, όσες φορές και να τον καλέσουν, θα πει τα ίδια πράγματα. Όταν όμως κρύβει κάτι ή, το καταλαβαίνουμε, ή έχει πει ψέματα, αλλά αυτή τη στιγμή θα δούμε αν τον ξανακαλέσουν και αν πέσει αντιφάσεις. Ναι, κύριε Καλιακά. Υπήρχαν δύο άτομα. Δεν ήταν ένα άτομο, ήταν δύο άτομα. Επιπλέον όντως, δύο. Ναι, όντως, επιπλέον δύο άτομα με τα οποία μίλησε, με τα οποία μίλησε ο Κροπόλης πριν και μετά. Ο ένας από αυτούς είναι αυτός για τον οποίο μιλήσατε, που δεν φαίνεται ότι εμπλέκεται. Έτσι φαίνεται μέχρι τώρα, έτσι, γιατί μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Λέμε τα δεδομένα μέχρι τη στιγμή. Ο άλλος ήταν κάποιος που ήταν να κάνει κουμπαριά με τον Κρεοπόλη. Και είπε ο άνθρωπος ότι εγώ, αυτός ο άνθρωπος λέει, από ό,τι φαίνεται, δεν λέει ψέματα, εγώ δεν σταματώ για την κουμπαριά. Δηλαδή θέλω να σας πω, εκτός άμα προσποιούνται αυτοί οι άνθρωποι, που δεν νομίζω, θα δείξει όμως. Τώρα, αν είναι κι άλλοι στο κάδρο, θα φανεί από την ανάκριση, όπως είπε ο Γιώργος, αλλά σημαντικό κομμάτι είναι οι κεραίες και τα ψηφιακά ίχνη. Από τα τηλέφωνα που είπε ο στρατηγός. Να δούμε, η έρευνα συνεχίζεται. Οι αστυνομικοί κάτω δεν σταματάνε να ψάχνουν για το πτώμα ή για το όπλο ή οτιδήποτε άλλο. Συνεχίζουν. Η οικογένεια ψάχνει από την κατάσταση. Η οικογένεια και ο κόσμος όλος, όπως επίσης, αυτή με τα χωράφια που είχαν. Όπως επίσης, Γιώργο, να λάβουμε υπόψη, όπως αν μου επιτρέπεις, να λάβουμε υπόψη, μπορεί να αναχώρησε το ανθρωποκτονιό για την Αθήνα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει την εποπτεία και τη συνεργασία. Έτσι, η συνεργασία συνεχίζεται. Εννοείται. Εγώ θα μείνω σε αυτή την εικόνα που βλέπουμε με τον Γιώργο Σόμπολο, γιατί αναμένεται να έχουμε απόφαση από ανακριτική εισαγγελέα σήμερα, αν θα προφυλακιστεί. Γιατί έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις, Ζήνα μου, και οι τοξικολογικές. Αυτό θέλω να πω, όλα μου. Έδειξαν ότι δεν είχε κάνει χρήση αυτού του τσιγάρου. Αμέσως θα τον ρωτήσεις, αγαπημένο μου Βασίλη, αλλά να δούμε το βίντεο που έχει επιμεληθεί η Ρούλα μας ως προς τις αντιφάσεις του συγκεκριμένου. Παρακαλώ. Οι αντιφάσεις που έπεσε ο 50χρονος Κρεοπόλης. Ο 50χρονος ανέφερε ψευδώς ότι επέστρεψε απευθείας στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί είχαν βίντεο στα χέρια τους που τον έδειχνε να κινείται στην περιοχή την επόμενη μία ώρα. Είπε στους αστυνομικούς ότι αφού άφησε τον Μπάμπη, ακολούθησε μια συγκεκριμένη πορεία για να επιστρέψει σπίτι του, ενώ βίντεο που είχαν οι αστυνομικοί στα χέρια τους έδειχνε το αυτοκίνητό του να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που ο ίδιος έλεγε. Ο 50χρονος δεν είχε αναφέρει ότι μίλησε με τον 36χρονο φίλο του πριν και μετά την εξαφάνιση του 31χρονου Μπάμπη. Υποστήριζε ότι δεν είχε το κινητό του μαζί, αλλά διαπιστώθηκε ότι έλεγε ψέματα. Επικαλείται κενό μνήμης 50 λεπτών, αλλά στο διάστημα αυτό αντάλλασε μηνύματα και τηλεφωνήματα που μάλιστα φρόντισε να διαγράψει. Ισχυρίστηκε ότι ο Μπάμπης του ζήτησε να πάει να τον πάρει από το σπίτι, αλλά όπως διαπιστώθηκε, ο Κρεοπόλης ήταν αυτός που κάλεσε τον Μπάμπη την ημέρα της εξαφάνισης, όπως προέκυψε από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ισχυρίστηκε ότι εκείνο το βράδυ είχε κάνει χρήση ουσιών και συγκεκριμένα κάναβης. Ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στον 50χρονο έδειξαν ότι εκείνο το βράδυ που εξαφανίστηκε ο Μπάμπης δεν είχε κάνει χρήση ουσιών. Από τα στίγματα των τηλεφώνων, ο 50χρονος και ο Μπάμπης φαίνεται να βρίσκονταν στο ίδιο σημείο για πολλή ώρα. Βλέπετε, κύριε Ταουξή, έχουμε συγκεντρώσει τα στοιχεία. Οι αντιφάσεις είναι πάρα πολλές, έτσι ώστε λύνονται τα χέρια των δικαστικών αρχών. Αλλά δεν θα ρωτήσω αυτό. Απευθύνομαι στους δύο Γιώργους, και στο Τζούκαλη και στο Σόμπολο. Πόσο αισιόδοξοι είσαστε ότι μπορεί να βρεθεί ισορρός του Μπάμπη ή το όπλο? Γιώργο Σόμπολε και Γιώργο Τζούκαλη. Θα πω το εξής. Το έχω πει άλλωστε και πριν από λίγες μέρες. Εάν ο ίδιος δεν αποφασίσει να μιλήσει ή κάποιος που γνωρίζει ή ενδεχομένως έχει και αυτό συμμετοχή, τότε θα έχουμε μια νέα περίπτωση Άλεξ ή Μάριο. Γιώργο Σόμπολε. Γιατί... Όπως σας έχω πει από την Παρασκευή, έρευνες στο πεδίο δεν υπάρχουν. Πεδίο εννοούμε στα χωράφια, στα βουνά κτλ. Έχουν σταματήσει από το πρώτο δεκαήμερο. Στο πεδίο. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ έχω μια ελπίδα για τον σκύλο ο οποίος ήρθε χθες, ο οποίος ίσως
και να μπορέσει να δώσει λύση σε αυτό το γρίφο. Γιατί το ζήτημα είναι να βρεθεί το παλικάρι, να το θάψει μάνα. Άμα ανοίξουν τα, άμα λαλήσουν τα στόματα, πρέπει. Θα βρεθεί. Άμα δεν. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο μου. Τώρα.